είναι τα βουνά, δικά μας είναι τα νερά. Ρίξτε, κλείστε, παιδί, τρέπετε, μήτε. Αν θέλετε χρυσό, ανοίξτε τη σύνη. Δεν είμαστε 100, δεν είμαστε 200, είμαστε χιλιάδες, θα γίνουμε 20. Αυτά μας τα νόφια. Ανεβαίνουμε πάλι στο χώρο της Κουκιές, στο χοντρό το δέντρο, να δηλώσουμε και να τιμήσουμε αυτούς τους προγόνους μας που πολέμησαν και άφησαν τόσα χρόνια να ζούμε εμείς ελεύθεροι. Αυτό νιώθουμε ότι έχουμε υποχρέωση να το κάνουμε και στα παιδιά μας και στις επόμενες γενιές αυτού του τόπου. Και τότε καναβή, και τώρα καναβή, και αύριο ο τόπος μας να μην τους ξαναδεί. Και αυτός ο αγώνας που δίνουμε σήμερα εδώ στη Χαλκιδική είναι αγώνας πραγματικής επιβίωσης. Σόντερες από 50 κάμερες! Αποκαλύτες! Αλήτες! Είναι τα μαγεία σφαλίτες! Σε ποιο είμαστε εσείς, είμαστε εκεί με τα τρεις. Πάμε μπροστά, πάμε γερά, δικά μας είναι τα βουνά, δικά μας είναι τα νερά. Κάνουμε την επέτειο σαν πέρυσι τέτοια μέρα που είχαμε ανεβεί για να κάνουμε ειρηνική διαμαρτυρία. Αυτό τριμώνικο! Ο Στίνη Έρισο! Κρεμάριο δεν θα πάρετε από το χρυσό! Και είπαμε να κάνουμε φέτος πάλι. Στίνη Έρισο! Τώρα πάμε στη διαδρομή, εκεί δεν ξέρουμε τι θα δούμε. Για αγώνα! Να φύγουν αυτοί, όλοι, να δούμε την καταστροφή που έκανα. Μου έδωσε το πράσινο φως και αυτοί δουλεύουν πάνω. Πράσινο φως και πράσινο... Μετά τις 21 Οκτωβρίου από την... επιχείρηση της Ελλάς με το κυνηγητό της προσαγωγής 14 ατόμων, της συλλήψης μάλλον και όλο αυτό το χαμό που έχουμε δημιουργήσει. Σήμερα ξανακάνουμε μία ανάβαση στον Κάκαβο. Είναι και ένα μνημόσυνο στην ουσία, γιατί είναι ένας χρόνος ακριβώς μαζί με τα ΜΑΤ. Ο αγώνας μας συνεχίζεται, δεν πρέπει να σταματήσουμε. Το βουνό μας ανήκει και όπως έχουμε πει, όποτε θέλουμε θα ανεβαίνουμε μέχρι να καταλάβουν όλοι ότι πρέπει να φύγει αυτή η εταιρεία και οποιαδήποτε άλλη έχει σκοπό να πει στον τόπο μας. Θα καθίσουν 100 άτομα. Είμαι μισθιάτης εδώ και 44 χρόνια. Πέρυσι τέτοιο καιρό είχαμε κάνει την πρώτη πορεία. Φάγαμε τόσο καπνογόνο εδώ πάνω. Εγώ έγινα 58 χρονών, δεν ήξερα τι ήταν καπνογόνα. Αλλά έφαγα πολλά, αλλά χαλάλια αυτά που έφαγα, να μόνο να φύγουν αυτοί από εδώ να εξαφανιστούν, να μην ξαναπατήσουν το πόδι τους εδώ, να μας αφήσουν ήσυχους στον τόπο μας και να μην μας ξανανοχλήσουν ποτέ. Γιατί όταν ήρθαν εδώ, ήρθαν και είπαν πρώτα εμάς να κόψουμε το βουνό. Εμείς το αρνηθήκαμε. Το αρνηθήκαμε γιατί δεν ήθελαμε τον τόπο μας να τον καταστρέψουμε. Και είπαμε, τους είπαμε τότε, αν θέλουν να κόψουν το βουνό, ας κάνουν ένα δημοψήφισμα και αν βγουν τα άτομα να κόψουν το βουνό, το κόψουμε εμείς. Αλλά δεν τολμούσαν να κάνουν τίποτα, γιατί ήξεραν τι θα πάθαιναν. Ότι θα ήταν αρνητική απάντηση από τον κόσμο.
Και αυτοί οι κύριοι μας είπαν ότι αν δεν το κόψετε εσείς το βουνό, εμείς θα φύγουμε. Δεν θα κάτσουμε να μαλώνουμε με τον κόσμο. Αλλά αντίθετα όμως, έκαναν άλλα πράγματα. Όταν